Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, με τη σημερινή μας συγκέντρωση θέλουμε για ακόμα μια φορά να απευθύνουμε ένα ευρύτατο κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ μπροστά στην εκλογική μάχη των επόμενων ημερών. Είμαστε στη θέση να ανακοινώσουμε πως η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας, που έχει ήδη κατατεθεί, αποτυπώνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η κοινή δράση, ο κοινός αγώνας με τους κομμουνιστές και στο Δήμο Μυτιλίνης, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Λίγα λόγια θα σας πούμε σήμερα, γιατί σας έχουμε κρατήσει αρκετή ώρα και ευχαριστούμε που έχετε παραμείνει ακόμα και τώρα. Τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, εμείς δώσαμε τη μάχη στηρίζοντας λαϊκά αιτήματα, διεκδικώντας μέτρα, λύσεις ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας, που επηρεάζεται και από την πολιτική του Δήμου. Φέραμε για συζήτηση πολλά ερωτήματα και αιτήματα κατοίκων, πιέζοντας ώστε να αποσπαστούν συχνά επιμέρους λύσεις. Απέναντί μας σήμερα δεν έχουμε κάποια πρόσωπα υποψηφίων δημάρχων, ικανά και αυτοδημιούργητα ή καλά παιδιά. Έχουμε τους υποψηφίους κομμάτων, των κομμάτων που κυβέρνησαν, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ή αυτών που τώρα κυβερνούν, του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υποψήφοι αυτών των κομμάτων έχουν πρίκα την πολιτική τους, την κυβερνητική τους θητεία, τα έργα και τις ημέρες των τριών μνημονίων που ψήφισαν. Απέναντί μας έχουμε και τους υποψηφίους αυτοχαρακτηριζόμενους ανεξάρτητους που πασχίζουν να μας πείσουν πως δεν έχουν καμία σχέση με κόμματα και ας διαπνέονται τα προγράμματά τους από γενικότερες πολιτικές θέσεις διαφόρων κομμάτων. Δεν μας κοροϊδεύουν πια. Ο λαός απέκτησε ήδη εμπειρία από 8 χρόνια ανεξάρτητων δημοτικών αρχών, από δίθεν ανεξάρτητους υποψηφίους που σουλατσάρουν από τον ένα συνδυασμό στον άλλον για το καλό του τόπου, τάχα, που όλες τους οι επιλογές μέχρι σήμερα ήταν απόλυτα συνυφασμένες με τις πολιτικές των κομμάτων που τόσα χρόνια στήριζαν. Οι δημοτικές εκλογές είναι πολιτικές εκλογές και καλούμε το λεσβιακό λαό να αναλογιστεί. Θέλει η δημοτική αρχή που θα υπηρετεί την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ή θέλει η δημοτική αρχή που θα δουλεύει μαζί με το λαό του νησιού, θα τον κινητοποιεί, θα διεκδικεί μαζί του. Ποιοι θα στηρίξουν το λαιλατημένο εισόδημα του λεσβιακού λαού, μειώνοντας δραστικά τα τέλη καθαριότητας στην κατοικία και στην επαγγελματική στέγη, μειώνοντας τα κάθε είδους χαράτσια, παγώνοντας πληστηριασμούς και κατασχέσεις για μικροχρέη στο Δήμο. Ποιοι θα στηρίξουν τους εξαθλιωμένους αγρότες του νησιού μας, που παράγουν τα προϊόντα τους με τεράστιο κόστος, τα πουλάνε σε εξευτελιστικές τιμές, τη στιγμή που φτάνουν πανάκριβα στο τραπέζι μας, που βλέπουν την παραγωγή τους να χάνεται λόγω των εγκληματικών πολιτικών που εφαρμόζονται, που βλέπουν μέρα με τη μέρα το ξεκλήρισμά τους να πλησιάζει με γουργούς ρυθμούς. Ποιοι θα σταθούν στο πλάι τους? Ποιοι δεν δεσμεύονται από τα ματωμένα πλεονάσματα και θα αξιοποιήσουν τα ευαγγελιζόμενα πλεονάσματα του Δήμου για να στηριχτούν σχολεία, κέντρα πρόληψης, παιδική σταθμή, καταργώντας τα τροφεία για οικογένειες, σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα? Ποιοι θα στηρίξουν τους εργαζόμενους του Δήμου, τους συμβασιούχους, τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις στην καθαριότητα, τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι, στην κοινοφελή εργασία? Ποιοι θα στηρίξουν τους ανέργους, διεκδικώντας αταλάντευτα μόνιμη και σταθερή δουλειά, ενάντια σε κάθε ιδιωτικοποίηση που επιχειρούν κυβερνήσεις και διοικήσεις? Ποιοι μπορούν να κινητοποιήσουν λαϊκές δυνάμεις, διεκδικώντας ελεύθερο χώρο, πράσινο και χώρους αναψυχής, διεκδικώντας πολιτισμό για όλους και παντού, διεκδικώντας στέκια νεολαίας? Ποιοι θα αντισταθούν στην παράδοση του φυσικού πλούτου στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις ιδιωτικοποιήσεις σε μια σειρά υπηρεσίες του Δήμου? Ποιοι θα μπουν μπροστά στην αναχέτηση των αντιλαϊκών μέτρων και της φτωχοποίησης? Η απάντηση στο ποιοι είναι οι κομμουνιστές, μαζί με τους συναγωνιστές και τους συμπορευόμενους. Γιατί για εμάς, για όλους όσους συμμετέχουμε στο συνδυασμό της λαϊκής εισπύρωσης Δήμου Μυτιλίνης, αποτελεί τιμή μας που μας στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι μεγάλος ακόμα ο κατάλογος των θέσεών μας, των αγώνων και των διεκδικήσεων που έγιναν και αποτελούν πραγματικά εγγύηση. Είναι ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά,
απέναντι στην πολιτική όλων των άλλων για διαχείριση του προβλήματος και νομιμοποίηση των ουσιών. Είναι η απέτηση για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών, απαιτώντας τον απεγκλωβισμό τους από το νησί και από την Ελλάδα, κόντρα στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και στις Συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλείσιμο των hot spots και τη μεταφορά των μεταναστών και των προσφύγων στην υπηρετική Ελλάδα, από όπου και θα παίρνουν τα χαρτιά τους για τις χώρες που επιθυμούν. Είναι η απέτηση για πλήρη αποζημίωση των ντόπιων για τις ζημιές που έχουν υποστεί, με απορρόφηση όλων των εργαζόμενων των hot spot ως μόνιμο προσωπικό σε κρατικές δομές, δήμους και περιφέρειες, με βάση και τον τόπο κατοικία τους, χωρίς καμία ανάμειξη των ΜΚΟ. Ο Δήμος να είναι αρρωγός, όχι ο κύριος υπεύθυνος για το ζήτημα, χωρίς πόρους. Είναι υπάλληλοι ενάντια στην υποβάθμιση συνοικιών, πάρκων και παιδικών χαρών. Είναι η στήριξη του σωματιακού αθλητισμού, με τη δυνατότητα προγραμματικών συμφωνιών με το Δήμο για να διευρυνθεί η συμμετοχή νέων και μεγαλύτερων ηλικιών στη φυσική άσκηση και τα αθλήματα. Είναι υπάλληλοι ενάντια στην υποκουλτούρα, με στήριξη των δομών πολιτισμού και των ερασιτεχνικών σωματείων του τόπου. Είμαστε η μόνη παράταξη που μέχρι σήμερα δεν φοβήθηκε, αλλά τόλμησε να πραγματοποιήσει 2 ανοιχτές εκδηλώσεις για τον πολιτισμό και την πάλη ενάντια στα ναρκωτικά, να διαμορφώσει αιτήματα, στόχους πάλης και διεκδίκησης. Έχουμε προτάσεις, έχουμε θέσεις ολοκληρωμένες, φιλολαϊκές, και αυτές θα θέτουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο από θέση Δημοτικής Αρχής. Η φιλολαϊκή κατεύθυνση των θέσεών μας είναι αυτή που θα αναγκάζει όλες τις άλλες παρατάξεις να τις ψηφίζουν, εάν δεν θέλουν να βρεθούν υπόλογες στο λεσβιακό λαό, προς τα λαϊκά στρώματα του νησιού, με τα οποία θα συνεργαστούμε, αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες και τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος. Αυτό απαντάμε στους διάφορους καλοθελητές, που αντιλαμβανόμενοι την επιρροή των θέσεών μας και του ψηφοδελτίου μας στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα της Λέσβου και βλέποντας ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο των εκλογών, από τώρα ψιθυρίζουν και παπαγαλίζουν ότι τάχα δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να διοικήσουμε γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, τους το λέμε ξεκάθαρα. Και θέλουμε και μπορούμε να διοικήσουμε και στο δεύτερο γύρο θα είμαστε και Δημοτική Αρχή θα γίνουμε. Και με το Δήμο Δυτικής Λέσβου θα επιδιώκουμε συνεργασία, στον οποίο επίσης θα ηγεί τη λαϊκή συσπήρωση, και με όλους τους άλλους Δήμους θα συνεργαζόμαστε, που θα έχουν κομμουνιστές δημάρχους και φιλολαϊκές δημοτικές αρχές. Έχουμε εμπειρία και απτά χειροπιαστά παραδείγματα από τους 5 Δήμους, της Πάτρας, της Πετρούπολης, της Ικαρίας, της Κεσαριανής, του Χαϊδαρίου, όπου οι δημοτικές αρχές της λαϊκής συσπήρωσης, με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια, υπηρέτησαν τα λαϊκά συμφέροντα και ανακούφισαν από τα προβλήματα στο σήμερα. Γιατί όταν υπάρχει σωστή πολιτική κατεύθυνση, σωστή πολιτική στόχευση και βούληση, πολλά μπορούν να γίνουνε. Είμαστε η πιο έμπειρη παράταξη, γιατί η εμπειρία δεν είναι η γνώση μεθόδων ξεζουμίσματος των δημοτών από διάφορες θέσεις διοίκησης, όπως καμαρώνουν οι υπόλοιποι, αλλά οι σταθεροί και συνεπείς αγώνες μέσα και έξω από τα συμβούλια των αγωνιστών που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό μας. Είμαστε η πιο νεανική παράταξη, γιατί έχουμε τεράστια αποθέματα σε ριζοσπαστικές επαναστατικές ιδέες για τη διεκδίκηση της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας. Γι' αυτό και έχουμε κάθε δικαίωμα να καλούμε το λαό και τη νεολαία του νησιού ιδιαίτερα να κάνει σε αυτές τις εκλογές το μεγάλο άλμα, να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Ακόμα πιο αποφασιστικά να βαδίσει με την αισιοδοξία που μας δίνει το δίκιο του αγώνα μας, κόντρα στις φωνές που θέλουν την νεολαία μας απαθή και αδρανή, με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης στο χέρι, που είναι γεμάτο από νέους μαχητές, ανθρώπους έντιμους, με κύρος, θέληση για ανιδιοτελή προσφορά. Είμαστε πραγματικά η απάντηση στο μαύρο των ακροδεξιών φωνών, η απάντηση που δεν μπορεί να δώσει κανένα άλλο ψηφοδέλτιο πέρα από το δικό μας, το κόκκινο ψηφοδέλτιο. Γιατί θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας σε αυτό το νησί με την πλούσια αγωνιστική παράδοση, εάν δεν δοθεί ηχηρή απάντηση σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μαυρίζουν τις ψυχές μας με μίσος, με ρατσισμό και απανθρωπιά. Αυτή τη φορά, σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, δίνουμε τη μάχη χωρίς κάποιους συντρόφους μας και συναγωνιστές μας που έφυγαν από κοντά μας, έχοντας παραμείνει όμως ως το τέλος της ζωής τους συνεπείς και πιστοί στο δίκαιο του αγώνα. Προχωράμε δυνατά,
Με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια και ήθος, θα παλεύουμε αταλάντευτα και ανυποχώρητα για όσα ονειρεύονταν και εκείνοι. Θα δώσουμε τη μάχη με περισσότερες δυνάμεις, με πείσμα και αποφασιστικότητα, ώστε να μην επιτρέψουμε καμιά ψήφος να πάει χαμένη, να μην αφήσουμε καμιά από τις μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές ανεκμετάλλευτη, να μην υποχωρήσουμε λεπτό από το στόχο μας, που είναι να φτάσει το μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας που σαλπίζει η λαϊκή συσπήρωση παντού. Ο λαός της Λέσβου έχει δικαίωμα να ζήσει καλύτερες μέρες και θα τις ζήσει. Κόντρα στις προθέσεις των αστικών κυβερνήσεων, όποια σύνθεσης και των στηριγμάτων τους στους Δήμους και στις περιφέρειες. Είμαστε αποφασισμένοι να φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Δώστε μας τη δύναμη, στηρίζοντας όλες τις κάλπες, τους κομμουνιστές και τους συμπορευόμενους μαζί μας και ελάτε να παλέψουμε μαζί για το μέλλον που ονειρευόμαστε. Θα νικήσουμε!